Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον μέχρι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα, είναι ότι μετατρέπουν τα ξενοδοχεία σε νοσοκομεία και σε νοσοκομεία υψηλού κινδύνου. Είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας στον τουρισμό και καλούμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία το κόστος αυτό είναι απαγορευτικά, με αποτέλεσμα τα περισσότερα ξενοδοχεία να μην έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν. Ένα πράγμα θα σας πω είναι ότι μία θερμική κάμερα η οποία μετράει τη θερμοκρασία ενός ανθρώπου ξεκινάει από 3.000 ευρώ περίπου. Άρα εκ των πραγμάτων τα ξενοδοχεία τα οποία είναι μικρής δυναμικότητας είναι ένα κόστος απαγορευτικό. Θα λάβουμε υπόψη μας ότι το 70% των ελληνικών ξενοδοχείων σε όλη την επικράτεια είναι κάτω από 50 δωμάτια. Άρα εκ των πραγμάτων τι συζητάμε. Και να πω και κάτι άλλο. Τα Airbnb, αυτά είναι άλλος θεός. Δηλαδή εκεί δεν πρέπει να υπάρχει κάποια μέρημνα. Όπως δεν υπήρξε ενώ κλείσαν τα ξενοδοχεία, τα Airbnb είναι εν πλήρη λειτουργία, χωρίς την παραμικρή έστω σύσταση για το τι πρέπει να γίνεται από θέμα καθαριότητας κλπ. Άλλη πρόβλεψη, υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη πέρα από τις κάμερες? Υπάρχουν πάρα πολλά που ζητάει αυτό που έχουν το προσχέδιο, το οποίο είναι οι ειδικές στολές, να καταργηθούν οι μπουφέδες, μια φορά τη βδομάδα να κλείνουν οι πισίνες για να γίνεται θερμικό σοκ στις πισίνες. Ανέφικτα πράγματα, θα έρθει ο άλλος από τη Φιλανδία ή από την Νορβηγία και θα του πούμε, α, σήμερα δεν λειτουργεί η πισίνα. Και θέλετε να σας πω κάτι, πιο ασφαλές είναι οι πισίνες που έχουν το χλώριο παρά οι θάλασσες.